Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο VMA 2022 από τη ΔΕΗ, The Viral Heroes. Εγώ είμαι η Λίλη. Εγώ είμαι ο Ντί. Και σήμερα έχουμε ακόμα μια καλεσμένη μαζί μας. Πριν όμως θέλω να σας υπενθυμίσω, αν θέλετε να πάρετε και εσείς το εισιτήριό σας για τα φετινά VMA, μπαίνετε στο viva.gr, το κατοχυρώνετε και αποφασίζετε και ποιος καλλιτέχνης θέλετε φέτος να φύγει με βραβείο στα χέρια του. Οπότε μπαίνετε στο mat.gr και ψηφίζετε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Είναι 17 κατηγορίες, πάρα πολλές υποψηφιότητες. Όλοι φοβεροί, οπότε μπείτε κάτω τα μαγικά σας. Και πριν περάσω στην καλεσμένη μου, θέλω να σας υπενθυμίσω να έρθετε να μας βρείτε στα social media, mad.pavla.tv στο Instagram, mad.tv σε όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επεισόδιο μας. Σήμερα μαζί μας έχουμε το Ειρηνάκι. Καλώς το Ειρηνάκι. Γεια. Καλώς την. Γεια. Γεια. Καλώς ήρθες! Τι κάνετε? Καλά, είμαστε εσύ. Καλά! Καλά! Τα μάτια σου, Παναγία μου, δεν το είπα και πριν! Ευχαριστώ πολύ! Σκόρδο! Πώς είσαι? Καλά είμαι, εσείς πώς είστε? Καλά είμαστε κι εμείς. Χαίρομαι. Πώς πάει το TikTok, πώς πάει η ζωή? Η ζωή καλά πάει. Δίνω πανελλήνιες. Α, δίνεις φετός? Ναι. Το έχεις? Δεν δίνω για να περάσω αναγκαστικά κάπου, δίνω για την εμπειρία. Μέχρι στιγμής. Πάει καλά. Okay. Τώρα είσαι εν μέσω πανελλήνιων που μιλάμε. Okay. Ναι. Αύριο, ας πούμε, δίνω το τελευταίο μάθημα. Άντε, καλές επιτυχίες. Έλα. Ευχαριστώ. Τι θες να κάνεις? Μου είπες ότι δεν θες να περάσεις πανελλήνιες. Άμα έδινα πανελλήνιες και ήθελα να περάσω κάπου, ήταν να περάσω δίκες επιχειρήσεων. Ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα πάει καλά. Οπότε θα πάω σε ιδιωτική σχολή αισθητικής. Οπότε αυτό. Σου ταιριάζει. Με τι ασχολείσαι, ας πούμε, γενικά με αυτό το θέμα, με το κομμάτι αυτό, δηλαδή? Η μητέρα μου είναι κομμώτρια, οπότε μου κινεί το ενδιαφέρον. Ωραία. Οπότε είμαστε μια φάση που θα ήθελα έτσι να ασχοληθώ κι εγώ, νύχια, μαλλιά, μακιγιάζω. Ναι, καλή φάση. Και γενικά με τι ασχολείσαι, και, δηλαδή ασχολείσαι και με άλλα πράγματα, δηλαδή έχεις άλλο χόμπι, έτσι, κάποιο χόμπι? Όχι. Oh, από ό,τι φάση TikTok. Είναι βαράς πανελλήνιες. Ναι, βαρά πανελλήνιες. TikToks. Ναι, ακριβώς. Θα πας ασχολήσω δηλαδή στο τέτοιο. Οκ. Okay. Ακριβώς. Okay. Εγώ έφερα εδώ το κινητό, γι' αυτό έφυγα τώρα. Ήταν πολύ άκυρο, απλά σηκώθηκα και έφυγα. Έφερα το κινητό να μας βάλεις εσύ όποια τρία TikTok δικά σου θέλεις. Οκ. Οκ. Ποιο άλλο? Α, και αυτό. Ωραία, όποια θες. Κι άλλο ένα. Χορευτικά, TikTok γενικά. Από όλα κάνω γενικά. Okay. Δεν κάνω τόσο πια με χορευτικά και τέτοια. Πιο πολύ lip singing και τέτοια κάνω. Right. Και αυτό. Thank you. Τι όμορφη που είσαι, άβαφη. Ευχαριστώ. Κούκλα, σκόρδα. Με ματιάσεις. Θα βάζω εδώ πέρα. Χορεύεις κιόλας, έχω δει. Ναι. Το κάνεις και εκτός TikTok ή? Όχι, είχα ξεκινήσει κάποια στιγμή να πηγαίνω στη σχολή hip-hop, αλλά λόγω καραντίνας έπεσε καπάκι και μου το κατάστρεψε όλο. Αλλά δεν έχω ξανασχοληθεί. Εντάξει, παλιότερα έκανα μπαλέτο, όχι κάτι τρελό. Δεν είχε κρατήσει πολύ γιατί δεν μου άρεσε, δεν με κράτησε πάρα πολύ. Έχω κάνει γενικά πάρα πολλά αθλήματα. Το μόνο που με κράτησε ήταν το βόλεϊ. Έπαιζα 5 χρόνια, ήμουνα εκεί. Αλλά λίγο beach volley, έφτυνα το πνευμόνι μου κάθε φορά και σταμάτησα. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Και εγώ και πολύ γι' αυτό σταμάτησα τελευταίο χρόνο γιατί ξεκίνησα κάμισμα κτλ. Ναι. Δεν άντεχα. Έτρεχα 2 λεπτά και πέθανα. Και με κοίταζε καλά-καλά η κόσμη και μου έλεγε κάτι πάει λάθος. Ναι, τι έχει γίνει. Από μουσική τι ακούς, μιας και χορεύεις τόσο? Ακούω τα πάντα. Τα πάντα. Εντάξει, δεν ακούω, ας πούμε,
ροκ και τέτοια, είμαι λίγο πιο. Ελληνικά περισσότερο ή ξένα? Ξένα, αλλά κοκκινικά. Okay. Mainstream, έτσι pop. Ναι, ναι. Okay, okay. Traps, ξέρω εγώ. Ναι, full trap. Έχεις δει όμως, επειδή βλέπω ότι ασχολείσαι πολύ με το TikTok, έχεις δει φέτος από ελληνικά τι έγινε περισσότερο viral. Ναι. Σε ποιον θα έδινες βραβείο πρώτο εμφανιζόμενο φέτος? Ίσως ή Lighty Trano, μπορεί και Rack, είναι και ο Σάσκη θα μπορούσε. Οπότε Trano θα πεις, γιατί είναι πρωτοεμφανιζόμενος. Ναι, 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 ναι. Γιατί είναι, ναι. Παιδιά, πραγματικά όμως, έχει κάνει χαμότρανος. Ναι, βέβαια. Wow. Άρα αυτοί σ' αρέσουν γενικά από τη φάση Traps. Ναι, τέτοια, τέτοια. Είναι ωραία, ναι, ναι, ναι. Στα VMA έχεις πάει ποτέ άλλη φορά? Όχι. Δεν είσαι καλεσμένη όμως, το ξέρεις. Ναι. Ναι. Φέρ τις φίλες σου μαζί. Είμαι καλεσμένη να φέρω τις φίλες μου, τέλεια. Βασικά οι φίλες σου έχουν ήδη... το έχει πάρει. Ναι, ναι, το πάσω. Έχεις δει όμως, ξέρω εγώ, σε YouTube και λοιπά, βίντεο ναι. από προηγούμενες χρονιές. Υπάρχει κάποιο act που να σου άρεσε πάρα πολύ? Μ' άρεσε full όταν είχε κάνει ο Μαζονάκης με το Sneak. Ωραίο. Ναι. Το Gucci Forum. Ναι. ναι. Και η Μαρσό με την Παπαρίζου. Ήταν top. Okay. Ήταν top. Ωραίο. Φέτος που θα έρθεις, για ποιον ενθουσιάζεσαι πιο πολύ που θα δεις από κοντά? Για όλους, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο. Μ' αρέσει, θέλω απλά να ζήσω τη φάση, ας πούμε. Μ' αρέσει γιατί εγώ για τη φωτογραφία έρχομαι και το story. Γι' αυτό έρχομαι. Όχι, όχι. Έχεις βρει τι θα βάλεις? Είμαι στη σκέψη ακόμα. Δεν ξέρω. Α, καλά. Δεν ξέρω. Είμαι λίγο στο ψάξιμο. Okay. Θα σε πάω λίγο στο TikTok σου. Το φοριό σου τι σου πετάει? Από όλα σχεδόν. Έχει και βιντεάκια που έχει σε φάση έχω κάνει 100 βίντεο, αυτό που είναι στο For You σου, είναι για σένα και κάτι τέτοια. Έχει χορευτικά, έχει φούλα κυκλοφόρητα και καλά τραγούδια που γίνονται έτσι viral μέσω TikTok και αυτά. Έχω σχεδόν τα πάντα. Okay. Σχεδόν τα πάντα. Okay, okay. Πάμε εμείς να περάσουμε σε ένα break, να ακούσουμε Sneak έτσι από το VMA του 2020 και επιστρέφουμε. Κι όλη μέρα σε περίμενα. Σαλίτης κι εγώ να με μάταν. Τα διαμάντια στο κορμί της είναι όλα τα λεφτά. Της αρέσει να μαλλίτης κι εγώ να με μάταν. Τι σου σχολιάζει ο κόσμος περισσότερο στα βίντεο σου? Παραδόξως, δεν έχω πολλά hit comment. Okay. Τώρα, πια. Παλιά είχα. Τόσο μεγαλώνεις θα βλέπεις κιόλας ότι... Εμένα προσωπικά... Αυτό με τα hate comment με έκανε απλά να γίνομαι πιο δυνατή μέσα από αυτό. Δηλαδή, ξεκίνησα να μην δίνω σημασία, δεν απάνταγα, τα απαξιούσα χωρίς όμως να κρατάω μέσα μου και να με ενοχλεί το ότι σε κάποιον δεν άρεσα, να το πω έτσι. Okay. Κυρίως τώρα έχω Αθεά, Κουκλάρα, από εδώ από εκεί. Και τα hate comment συνήθως είναι σε φάση. Εντάξει, πώς είσαι έτσι, είναι σε φάση. Απαντάω φουλ ηρωνικά. Και απλά γελάω και εντάξει. Okay. Καμιά φορά προκειμένου να διαχειριστείς. Την κακή ενέργεια και να φτιάξεις πιο δυνατό στο μάχη, φτιάχνεις λίγο ένα beach mode, όχι εσύ, full, γενικά. Full, full. Ισχύει αυτό. Για να την παλέψεις την τελική. Μα με ενοχλούσαν κάποια στιγμή πάρα πολύ. Δηλαδή, τα κράταγα. Και είτε στεναχωριόμουν, είτε ήμουν σε κάποια φάση μήπως κάτι πρέπει να αλλάξω, ώστε να νιώσω κι εγώ καλύτερα, γιατί μου δημιουργούσαν ανασφάλειες από το πουθενά, ενώ δεν τις είχα, απλά ξαφνικά έπεφτε όλος με αυτός και δεν μ' άρεσε. Οπότε λέω, ξέρεις κάτι, full beach, δεν απαντάς, δεν τα βάζεις μέσα σου καθόλου, από το ένα αυτή μπαίνουν, από το άλλο αυτή βγαίνουν, τέλος. Και λειτουργήσε αυτό, πήγε καλά. Λειτουργήσε full. Είναι η καλύτερη μου αυτή τη στιγμή. Εδώ, tips and tricks με το Ειρηνάκι. Τι ήθελα να πω, φέτος στα βραβεία, αν σου λέγανε σήμερα θα γυρίσεις στο κανάλι στο TikTok με κάποιον καλλιτέχνη. Διάλεξε εσύ ποιον θέλεις. Oh. Ποιον θα έπαιρνες? Έλα, τώρα μου πας δύσκολα. Δεν ξέρω. Μισό. Και τι θα κάνατε όμως? Θα έβαζα... Θα έβαζα τον Τρανό. Να χορέψει όμως TikTok dance, αλλά όχι κάτι κλασικό που απλά κουνάς χέρια πόδια, ολόκληρο σώμα, να κάνει κάτι τέτοιο, ξέρω. Πιστεύω το πήγαινε, θα ήταν τέλειο, θα το έργαζε. Ναι, full, θα ξεπιτανότανε. Οκ, και άμα σου λέγανε να αράξεις με έναν καλλιτέχνη στο καμαρίνι του? Με το light. Ναι. Με το light. Τον ξέρεις καθόλου σαν vibe, σαν ενέργεια? Τον είχα γνωρίσει κάποια στιγμή, βγάζει full θετικά vibes, δηλαδή και το χαβαλέ του και ευγενέστατος και καλός. Θα κάνει και την πλάκα του, δεν είναι σε φάση. Ναι, εντάξει, έλα, βγάλουμε το story, καλή συνέχεια. Είναι και θα κάνει και την πλάκα του, θα μιλήσει, θα ρωτήσει, είναι perfect.
Ενδιαφέρον. Δεν, δεν έχω γνωρίσει άλλον άνθρωπο που να ξέρει από κοντά το live. Αλήθεια. Είναι η πρώτη φορά που ακούω κάτι, ναι. Θέλω να μου φτιάξεις μια ιδανική συνεργασία που έχεις στο κεφάλι σου για τα φετινά VMA. Από καλλιτέχνες. Να μπλέξω και... Μπλέξε όποιον θες και μπορείς να μην είναι και δύο άτομα, να είναι συγκροτήματα, να είναι πολλοί, να είναι οτιδήποτε. Ξένος με Έλληνα, Έλληνας με Έλληνα, γυναίκα με άντρα, ό,τι θέλεις. Ναι. Θα μπορούσα να μπλέξω, επειδή ο Ράκ είχε κάνει με τον Αργυρό, θα μπορούσα να τον μπλέξω π.χ. με το Μαζονάκι, όπως είχε μπλέξει ο Στίνεκτο. Ράκ Μαζονάκης. Ναι. Ωραίο. Νομίζω κάτι θα έβγαινε. Ναι, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα θα έβγαινε. Κάτι θα έβγαινε. Okay. Και μία συνεργασία που σου φαίνεται πολύ ατέριαστη, αλλά θα την έβαζες έτσι για πλάκα. Α, για πλάκα, ε. Oh. Τι θα έβαζα. Πανταζή με τρανό θα έβαζα. Φουλ. Θα είχε φουλ γέλιο. Γιατί δεν είσαι ο πρώτος άνθρωπος που το λέει. Αλήθεια. Ναι. Όντως. Το είχα πει, ναι. Νομίζω. Το έχει πει ξανά καλεσμένος. Το ξέρω. Μήπως το είχα όντως. Πει εγώ αυτό. Δεν θυμάμαι. Πανταζή με τρανό θα έμπλεκα πάντως. Έχει ξαναπέσει στο τραπέζι αυτή. Αλήθεια. Κοντρόλ ακούει. Είναι τέλειο, όντως. Θα τους έμπλεκα. Δεν ξέρω, θα μου βγάζανε φουλ. Πολύ. Ναι, πολύ. Θα χορεύανε. Σίγουρα θα ήταν έτσι. Εβδομούρα. Θα ξεπηδονούσε. Και καπάκι τα διαμάντια. Έτσι, έτσι. Έλα ρε, θα ήταν ωραίο. Θα ήταν φουλ ωραίο. Εσύ έχεις στο TikTok κάποιο σχόλιο που να σου έχει μείνει. Όχι, δεν σε ρωτάω hate. Γενικά. Μπορεί να ήταν πολύ αστείο. Μπορεί να ήταν πολύ τύπου α, με εμπνέεις πάρα πολύ. Καλά, αυτά τα έχω γενικά. Είτε στα σχόλια μου στο TikTok είτε στα DM μου στο Instagram. Δηλαδή. Χαίρομαι φουλ όταν μου στέλνουν μήνυμα και μου λένε, ξέρεις, με έκανες να αποκτήσω αυτοπεποίθηση με τις απόψεις σου κάποια θέματα, το ότι με βοήθησε σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, μου στέλνουν και τα προβλήματά τους άλλοι και θα πω τη γνώμη μου. Και βοηθούνται έτσι περισσότερες φορές. Αλλά δεν θυμάμαι κάποιο συγκεκριμένο, αλλά γενικά όλα τα μηνύματα που παίρνω και είναι θετικά και έχει κάποιο μήνυμα πίσω από αυτό, είναι για μένα το. Δηλαδή, σαγγίζουν, χαμογελάω μόνη μου, ας πούμε. Κάθομαι και τα διαβάζω μαζί. Ναι, ρε φίλε, είμαι κάπως έτσι, το πέτυχα, ας πούμε. Καλά το είπα. Ναι, ναι, τα αποτέλεσμα. Κάπως βρίσκεις νόημα πίσω από αυτό που κάνεις. Εντάξει, δεν είναι μόνο τα προβλήματα του τύπου. Μ' αρέσει ο Γιαννάκης, αλλά η Ανούλα τον θέλει και τέτοια. Είναι και με οικογένεια και με φίλους και με bullying. Που κυρίως απαντάω περισσότερο σε αυτά. Λόγω του ότι έχω περάσει bullying, ξέρω. Το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και πώς βοήθησε εμένα να το κάνω. Οπότε ίσως δώσω κάποια γνώμη η οποία θα δουλέψει και σε εκείνους αύριο μεθαύριο. Αλλά αυτό που τους λέω πάντα είναι να απαξιούν. Δηλαδή με το που κλείσει τα αυτιά σου και απλά με το που στο πει, θα κοιτάξει και φύγει, είναι η καλύτερη του. Περιμένουν απλά την απάντηση. Όταν σε βλέπουν ότι σε ενοχλεί, θα συνεχίσουν ακόμα παραπάνω και. Σαν να του δίνεις fuel. Πολύ χειρότερα. Μόλις πεις τέλος και τελειώσει το θέμα, δεν σε ξαναπεί. Να μιλάει άλλη γλώσσα. Ναι. Πάμε να ακούσουμε μέλησες με Αναστάσιο Ράμο. Μπαμ. Δεν έχω ιδέα. Όχι, το κομμάτι λέγεται έτσι, δεν έχω ιδέα. Και γυρνάμε να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια μας. Τέλεια. Ειρηνάκη. Ναι. Σε φωνάζουν Ειρηνάκη. Ναι. Πήγε μπορώ να περπατώ στον δρόμο και μου πούνε το Ειρηνάκη. Και είμαι σπάς Ειρήνη, με λένε. Όχι, Ειρηνάκη. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που είναι σαν παντομήμα κάπως. Okay. Έχουμε και οι τρεις μας μία εντολή από το control, ποιο κομμάτι να περιγράψουμε. Φοράμε ακουστικά, το ακούμε. Αν σου είναι δύσκολο να περιγράψεις τους στίχους, εμείς πρέπει να βρούμε ουσιαστικά ποιο κομμάτι κάνεις με το σώμα σου και με κινήσεις. Αν σου είναι δύσκολο να κάνεις τους στίχους, κάνε τον τίτλο του κομματιού. Ωραία, οκ. Okay. Μπορεί να ξεκινήσει ο D για να δεις πώς είναι πάνω κάτω. Τέλεια, ναι, νομίζω έλα από θα βοηθούσε. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Να πάμε κατευθείαν στο ρεφρέν. Ναι. Ωραία, καλύτερα στο ρεφρέν. Λοιπόν, η φάση είναι... Κάτσε. Φως. Λάμπα. Ήλιος. Ουρανός. Α, ήλιος. Ωραία, ήλιος. Ήλιος θάλασσα. Κύμα. Τρεις λέξεις είναι. Ναι, τρεις λέξεις είναι, ωραία. Ήλιος.
Κύμα, ήλιος, θάλασσα. Και τα γόρι μου. Έξι. Ηλιοβασίλεμα, ηλιο... Ηλιοθεραπεία, δεν ξέρω. Ήλιος, εξ, κύμα, τι σημαίνει αυτό. Σταυρός. Και, ήλιος και θάλασσα. Ήλιος και κύμα. Ήλιος και κολύμπι. Ήλιος και... Δελφίνι, δεν ξέρω. Ναι. Ήλιος και μετρά τα κύματα. Μετρά τα κύματα, σκέτο. Όχι. Καλά το είπα, εντάξει, ήλιος και θάλασσα, αλλά ήλιος και θάλασσες. Εντάξει, απλά σου έλεγα πολλές θάλασσες τώρα, εντάξει. Εντάξει, το βρήκατε. Έγινε. Τάμπτα. Τέλεια. Alright. Ωραία. Θες να πας. Ναι. Έλα. Το θυμάσαι, το track σου. Ναι. Ωραία. Φοβάμαι, ρε φίλε. Και τώρα εγώ πρέπει να το... Μισό. Α, μπορώ να μην τα ακούσω και απλά να το πω. Ναι. Άμα το έχεις. Λοιπόν. Δύο λέξεις ο τίτλος. Στο περιδεύτερο. Ο τίτλος πιστεύεις θα το βρούμε εύκολα. Λοιπόν. Μήπως θα βρούμε πιο εύκολα το ρεφρέν να το κάνεις. Πέντε λέξεις είναι ο τίτλος. Δύο λέξεις. Το πέντε ήταν, έχει να κάνει πέντε με... γράμματα. Όχι. Χορός. Χορεύω. Κοιμάμαι. Αυτό είναι ο τίτλος ή η στίχη. Ο τίτλος. Οκ. Okay. Λοιπόν. Κοιμά. Νιστάζω. Όλοι. Όλοι, γενικά. Χορεύω. Για πες μας την τελευταία λέξη. Είναι αυτό. Ωραία. Είναι δύο λέξεις. Λέξεις αυτό είναι μία λέξη και ένα άρθρο, ας πούμε. Δύο λέξεις. Δύο λέξεις είναι. Και ένα άρθρο. Δεν υπάρχει άρθρο. Α, εντάξει. Okay. Είναι δύο λέξεις. τώρα... Έχει κάποιο αντικείμενο μέσα. Έχει κάποια ανήλιο, έχει κάποια θάλασσα. Έχει, έχει κάποια κατάσταση, κάτι νιώθει, ας πούμε. Πού. Δε αυτό το μήμα. Δεν πρόκειται να το βρουν ποτέ. Είναι κάτι που κάνει κάποιος. Όχι ακριβώς. Πώς να σου το εξηγήσω, ρε παιδί μου. Έχει να κάνει... Ωραία, κάνε λίγο, κάνε λίγο, κάνε λίγο. Κάνε λίγο. Δώσε λίγο. Ξυπνάει το πρωί. Πρωί. Ναι. Πρωί. Η δεύτερη λέξη είναι το πρωί. Πέντε. Μετράει. Η πέμπτη λέξη, η τελευταία λοιπόν. Κάθε πρωί. Όχι. Μετράει. Μπορώ να βοηθήσω. Πέντε το πρωί. Πρωί. Δώσε λίγο. Να βοηθήσω. Ναι. Ωραία. Δεν είναι σε φάση να μετράς. Είναι μία συγκεκριμένη λέξη που τώρα δεν μπορώ να το πω, γιατί θα το καταλάβουν άμα το πω έτσι γιόλο. Με δυσκολεύεται. Τι έχει βάλει τις κοπέλες. Δεν ξέρω καν πώς να το περιγράψω, γιατί άμα πω, άμα δώσω βοήθεια, θα το καταλάβει κατευθείαν. Οκ. Αυτό είναι το... Το πρώτο. Ωραία, τι μετράει, πες μας. Όχι, λέει ότι δεν έχει να κάνει. Άρα είναι κάποια μέρα της εβδομάδας. Ναι. Την Πέμπτη. Ωραία. Πρωί, πέμπτη το πρωί, πρωί της... Πρωί κάτι... Παρασκευή πρωί. Ναι. Πού να το κάνει. Πώς κάνεις την Παρασκευή, παντομήμα. Ναι, αυτό, μα γι' αυτό σκάλωσα. Έλα. Λοιπόν... Έλα εγώ. Εγώ δεν θα το βάλω. Α, ωραία. Θα σας το κάνω κατευθείαν. Λοιπόν... Τέσσερις λέξεις. Είναι τέσσερις λέξεις. Οκ. Ωραία. Προσεύχομαι. Προσεύχομαι. Ποιος προσεύχεται. Προσεύχεις. Προσεύχομαι. Προσευχή. Πού. Προσευχή σου. Στο Θεό. Θεό. Ωραία. Στο Θεό με πάει. Ρε, πώς θα βρίσκω έτσι, ρε. Είναι πολύ καλή.
Πολύ εύκολο. Μια λέξη. Μπαμπαμ. Μια λέξη αυτό είναι. Ήταν. Αυτό. Μπράβο σας. Έλα. Είσαι καλό. Μορφή. Καλό. Είσαι μορφή. Λοιπόν. Τι κερδίζω τώρα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Κρατάω τις σωστές καλέτες. Να τα δώσω. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα break να ακούσουμε Demi με Mike. Αν είναι αυτό θα ακούσετε. Αν είναι άλλο, θα ακούσετε άλλο. Όσο ο κόσμος θα έχει εσένα. Και γυρνάμε να παίξουμε με τον μπάζερ. Έλα. Λοιπόν, Ειρηνάκι μας. Ειρήνη, εγώ θα σε λέω. Τώρα θα κάνουμε ένα παιχνιδάκι τύπου γνώσεων, ταχύτητας, μπαζεράκι. Μας κάνει ερώτηση, αν το ξέρεις. Okay. Για να απαντήσεις. Okay. Και να μην το ξέρεις, εγώ θα σου πω πάλι κανένα έτσι να απαντήσεις. Okay. Γιατί πολλά παίζουν με την τύχη εδώ πέρα. Και αυτό είναι το παιχνίδι. Ωραία. Από προηγούμενα VMAs είναι οι ερωτήσεις. Okay. Ναι. Θα σου λέγα ότι είναι πολύ είναι δυνατή, καλή. Αλλά έχει αρχίσει και λίγο τους αφήνει, δεν ξέρω. Πέφτει. Γιατί έτσι. Πέφτει. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 1. Ναι. Ποιος τράπερ πήρε το βραβείο του καλύτερου βίντεο τραπ στα MAD VMA το 2021. Ήμουν από κάτω! Hey. Λοιπόν, ήταν Hawk με Light of Voodoo. No. Ήταν του Light το τι φοβάσαι. Όχι, θα μου πεις τώρα και θα τρελαθώ. Εντάξει, αφού είπες τραπ, καλέ, δεν ήταν το Hawk. Το βραβείο. Εγώ νόμιζα το Voodoo ότι είναι. Όχι, το τι φοβάσαι. Ποιος τράπερ πήρε το βραβείο του καλύτερου βίντεο τραπ στα MAD VMA το 2021. Βίντεο τραπ. Έτσι λέει. Όχι βίντεο κλιπ. Η Φουρέινα με το Mad Clip. Να το δώσω, τα έχετε πει όλα. Όχι, να μην το δώσω, περίμενε. περίμενε. Είναι πολύ κοντά. Περίμενε. Sneak. Ναι. Με τι? Sneak. Ο Sneak πήρε το βραβείο. Ο Sneak το πήρε. Yes. Αλλά ποτέ. Ωραία, πήρα πόντο, ξέρω εγώ. Εντάξει. Τον πήρε. Τι ξέρω, τον πήρε. Τον πήρε. Πάρε ένα πόντο. Λοιπόν. Το τσίμπησα. Τσίμπα το πόντο. Ερώτηση νούμερο 2. Ποιος κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο βίντεο της χρονιάς στα MAD VMA το 2020. Βίντεο, Ναι. Ο Light είναι. Όχι, δεν είναι ο Light, το παίρνω πίσω. Είναι ο Mad Clip. Δεν είναι πάλι. Τι έχει γίνει. Το τι φοβάσαι, πότε το πήρε. Το Voodoo και το τι φοβάσαι, πότε το. Είναι για το 20 τώρα. Ποιο κομμάτι βγήκε το 20 έτσι. Ωραίο, έτσι, καλοκαιρινό κιόλας. Τραπ ήτανε. Τραπ. Το καλλιέργη ήταν πιο φάση, ναι. Πίσω, Ήτανε ντουέτο ή σόλο. Ντουέτο είναι. Ήτανε sneak με ταμτά, το σενιωρίτα. Ναι. Έλα ρε φίλε, είσαι πάρα πολύ καλή. Μπορώ να φύγω σε αυτό. Δύο στα δύο sneak. Εντάξει, βοηθά και λίγο, αλλά θα βοηθήσω ούτως ή άλλως. Λοιπόν, 2-0 είναι. Ναι. Έχει πάει έτσι. Oh, πρέπει να πάρεις λίγο, έλα. Έχεις τρεις ερωτήσεις ακόμα. Έχω πει τις δύο με το light, μόνο light βγαίνει. Light. Οκ. Okay. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 3. Ναι. Ποια χρονιά τραγούδησαν στη σκηνή το Mad VMA ο Light μαζί με το Mad Clip. Το 19. Ήταν εκεί που ήταν όλοι οι rappers πάνω στη σκηνή. Πότε. Το 18. Όχι. Το 17, όχι το 20. Πολύ κοντά. Το 21. 21. Ποιο κομμάτι, το ξέρουμε. Πολλά κομμάτια πολλά ήταν. Sorry, ωραία, λοιπόν. Το βρήκε. Το βρήκα. Ναι, το βρήκα. 2-1. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε άλλες δύο ερωτήσεις. Δηλαδή, παίζετε το game. Ωραία, λοιπόν, okay. Ερώτηση νούμερο 4. Ναι. Η Ελένη Φουρέιρα με ποιον τραγούδισε το Tiki Tas στα MAD VMA το 2016. Με τον Don Mike. Σωστό. Έλα, δεν εντάξει, φίλε. Το είναι πάρα πολύ γρήγορη. Ωραία. Λοιπόν, είναι πόσο, 2. Δύο... 2. Όχι, 3-1. 3-1. Ωραία. Okay. Η τελευταία θα σου δώσω 3 πόντους, άμα το... Ωραία. Εντάξει. Οπότε, να παίζετε λίγο. Ωραία. Άντε 2, για να μην συντάξεις... Για να είμαστε σε πολλή. Τη ρίχνω συνέχεια, μωρέ. Γι' αυτό δεν θέλω να τη ρίχνω τόσο πολύ. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 5. Α, κοίτα εκεί πέρα. Το είπες λίγο νωρίς. Τώρα θα είναι, τώρα. 3-2-1. Κάτσε, έχει και ένα μπέργκερ πρώτα. Αυτό. Έλεγα εγώ. Είμαι μάγκα. Να πείτε να ψηφίσετε, παιδιά. Όντως. Να την ψηφίσετε. Εγώ Ντάτ Λίλι θα ψηφίσω. Λοιπόν. Τι χρώμα. Ερώτηση νούμερο 5. Έτσι. Τι χρώμα ρούχα φορούσε ο OG στο act με την Έλενα Τσαγκρινού και την Νατάσα Κέι στο Mad VMA το 2019. Θα το πω στην τύχη.
Μπλε. Ναι. Όντως. Θαλασσί. Ποια αλλά ναι, εντάξει, είναι μπλε. Μπλε ανοιχτό. Θα έλεγα σημείο για κάποιο λόγο. Μου είχε κάτι που ήταν. Εγώ ήμουν μόβι μπλε. Και λέω θα πω μπλε. Αυτές ήταν. Αυτές ήταν. Άρα ισοπαλία. Ισοπαλήσατε. Πολύ καλή. Μπράβο σας, κορίτσια. Ωραία. Αυτή ήταν η εκπομπή. Πολύ καλές. Ελπίζω να πέρασες καλά μαζί μας. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θα σε δούμε ξανά στα βραβεία, 22 Ιουνίου. Ναι. Άμα θέλετε κι εσείς να είστε κοντά μας, πηγαίνετε στο viva.gr να πάρετε το εισιτήριό σας και στο mad.gr για να ψηφίσετε ποιος θέλετε φέτος να βραβευτεί. Και εμείς θα τα πούμε ξανά στο επόμενο επεισόδιο. Εδώ, καθημερινά, στις 7 το απόγευμα, με τους καλεσμένους μας. Πολλά φιλάκια. Φιλάκια. Καλή όρεξη.